παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Peter Lynch. Τον άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τον S&P 500 για πολύ καιρό. Όλα ξεκίνησαν το 1977, όταν ο Peter ανέλαβε τη διαχείριση του Fidelity Magellan Fund, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσα σε μόλις 13 χρόνια είχε καταφέρει να αυξήσει το κεφάλαιο του ταμείου από 18 εκατομμύρια σε 14 δισεκατομμύρια, καθιστώντας το Fidelity Magellan Fund το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο στον κόσμο. Για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατάφερε να κερδίσει 29,2% απόδοση, ετησίως μια απόδοση υπερδιπλάσια εκείνης του S&P 500. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία που του επέτρεψε μάλιστα να συνταξιοδοτηθεί, αυτοσυνταξιοδοτηθεί, στα 46 του. 46, ε? Ναι, κοιτάξτε, κι εγώ αν είχα μια εταιρεία που κόστιζε πλέον 14 δισεκατομμύρια, μάλλον θα έβγαινε κι εγώ στη σύνταξη, ίσως και πολύ νωρίτερα από τα 46, θέλω να σας πω. Ποια ήταν όμως αυτή η συνταγή, ρε παιδί μου, του Peter του Lynch για την επιτυχία? Ποια στρατηγική ακολούθησε? Πάμε να μάθουμε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24. Παιδιά, αν ανοίξετε τον λογαριασμό σας από το link στην περιγραφή μου, θα πάρετε και την πρώτη δωρεάν μετοχή σε 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Μιας που είμαστε τώρα εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνη επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Η στρατηγική του Peter Lynch, παιδιά, μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις βασικές αρχές. Αρχή πρώτη, επενδύουμε σε ό,τι καταλαβαίνουμε. Πριν επενδύσουμε δηλαδή σε μία μετοχή, θα πρέπει να έχουμε βαθιά γνώση του ιστορικού, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας και γενικότερα της ίδιας της εταιρείας. Γι' αυτό ο Lynch μας συμβουλεύει να χρησιμοποιούμε τα μάτια, τα αυτιά και την κοινή μας λογική ως πολύτιμα εργαλεία στην έρευνά μας. Σύμφωνα με τον Lynch, καλό είναι να αρχίσουμε να δίνουμε προσοχή σε προϊόντα ή υπηρεσίες που εμείς χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μπορεί για παράδειγμα να αγαπάμε την Apple και να σπέβδουμε να αγοράσουμε πρώτοι και πρώτα στα νέα της προϊόντα. Μήπως λοιπόν να σκεφτούμε να αγοράσουμε και τη μετοχή της? Αυτό που λέει ο Lynch ουσιαστικά και αυτό που κάνει την προσέγγιση του μοναδική είναι ότι η απόφαση για να επενδύσουμε σε μια εταιρεία δεν πρέπει να στηρίζεται μονάχα σε αριθμούς και διαγράμματα, αλλά και στην πραγματική κατανόηση της επιχείρησης και του brand που πραγματικά πιστεύουμε και το οποίο μας αντιπροσωπεύει μέχρι ένα βαθμό. Οπότε βρίσκουμε εταιρείες που είμαστε εξοικειωμένοι και εξοικειωμένες με τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους και έπειτα κάνουμε την απαραίτητη ενδελεχή εξονυχιστική μας έρευνα. Αν βγαίνουν λοιπόν και τα νούμερα στις εταιρείες που ήδη ξέρουμε και με τις οποίες είμαστε οικεία, τότε επενδύουμε. Και μιας που είπα έρευνα, μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα για την αρχή νούμερο 2. Η αυστηρή έρευνα και η θεμελιώδης ανάλυση αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας του Peter Lynch. Προτού δηλαδή επενδύσει σε οποιαδήποτε εταιρεία, ο Lynch στηριζόταν σε βασικές θεμελιώδεις αξίες. Μια από αυτές είναι το ποσοστό συμμετοχής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στα συνολικά έσοδα της εταιρείας. Τι εννοούμε με αυτό? Μπορεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να μας έχει παρακινήσει να το χρησιμοποιούμε και να θέλουμε να επενδύσουμε γι' αυτό λόγο σε μια εταιρεία. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε πιστέψει πάρα πολύ στο μοντέλο Y της Tesla και να πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στα κέρδη της εταιρείας, άρα και στην μετοχή της. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων και άρα των εσόδων της εταιρείας προτού επενδύσουμε σε αυτή. Αν δηλαδή για παράδειγμα η Tesla βγάζει 1000 αυτοκίνητα το χρόνο και Model Y είναι μόνο ένα από αυτά τα 1000, τότε σίγουρα δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό συνεισφοράς αυτού του μοντέλου στην κερδοφορία της εταιρείας, ούτε μπορεί σίγουρα να αποτελέσει δείγμα για το πώς θα πάει η απόδοση της εταιρείας. Οπότε προσέχουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη ο Lynch πριν επενδύσει σε οποιοδήποτε μετοχή, εξέταζε πολύ προσεκτικά τον δείκτη PEG, ο οποίος αποτελεί συνδυασμό των λέξεων Price, Earning, Growth. Με το συγκεκριμένο δείκτη μπορούμε να αξιολογήσουμε την τιμή μιας μετοχής σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα κέρδη της εταιρείας. Ένας χαμηλός δείκτης PEG υποδεικνύει ότι μια μετοχή είναι υποτιμημένη σε σχέση με την προβλεπόμενη ανάπτυξη των κερδών της. Ο Lynch χρησιμοποίησε λοιπόν αυτή τη μέθοδο για να βρίσκει εταιρείες που ήταν υποτιμημένες από την αγορά, αλλά είχαν ισχυρή προοπτική ανάπτυξη στο μέλλον. Και αρχή νούμερο 3. Επενδύουμε βαρετά, σταθερά, μακροχρόνια. Ο Peter Lynch έκανε τη θεμελιώδη του ανάλυση για να είναι σε θέση να αποφασίσει αν μια εταιρεία πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε να επενδύσει σε αυτή. Από εκεί και έπειτα συνέχιζε να ενημερώνεται, να διαβάζει, να ερευνά και να παρακολουθεί τα πάντα γύρω από την εκάστοτε εταιρεία. Εφόσον λοιπόν δεν υπήρχε καμία αλλαγή στα θεμελιώδη της, δεν πουλούσε τις μετοχές του. Το να προσπαθεί κάποιος να προβλέψει αν η αγορά θα πάει πάνω ή κάτω, απλώς δεν άξιζε τον κόπο για εκείνο. Ο Peter προτιμούσε να διοχετεύει όλη του την ενέργεια και τον χρόνο του στο να βρίσκει σπουδαίες εταιρείες για να επενδύσει. Από εκεί
και πέρα άφηνε τον ανατοκισμό να κάνει την υπόλοιπη δουλειά και να πολλαπλασιάζει τα χρήματά του μέσα στα χρόνια. Αλλά παιδιά, ξαναλέμε, επειδή επενδύσαμε κάπου, δεν σημαίνει ότι ναι, τα βρήκαμε τώρα όλα καλά, επενδύουμε ναι, μεν σταθερά βαρετά μακροχρόνια, αλλά το ξεχνάμε και δεν ξαναασχολούμαστε με αυτό. Πάντα διαβάζουμε, πάντα ενημερωνόμαστε, πάντα πιστοποιούμε ότι η αρχική μας επένδυση είναι στο σωστό δρόμο όπως ήταν και όταν την κάναμε. Εγώ λοιπόν συνεχίζω να διαβάζω και να ενημερώνομαι για το αγαπημένο μου ETF που το ξέρετε παιδιά, είναι το DGRW.eu. Σας έχω πρίξει, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, αλήθεια το πιστεύω αυτό το όχημα. Ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, δίνει μέρισμα 2,2%, δηλαδή όσο μεγαλώνουν οι επενδύσεις μου, εγώ θα πληρώνομαι και κάθε τρίμηνο. Όσα περισσότερα τρίμηνα έχω τα DGRW.eu, τόσο περισσότερο μέρισμα θα παίρνω. Και μάλιστα και η υπεραξία και το μέρισμα είναι αφορολόγητα. Δηλαδή όλα κατευθείαν τα κέρδη πάνε τσέπη νόμιμα. Εννοείται τα δηλώνουμε, αλλά είναι αφορολόγητα. Και προφανώς, παιδιά, αυτό το βίντεο δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είναι μόνο τι κάνω εγώ, ακολουθώντας την σκέψη του Peter Lynch, στο βαθμό φυσικά που μπορώ. Εννοείται ότι δεν ταιριάζει το DGRW.eu σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα, πρέπει να είναι δική σας η απόφαση για το αν και εφόσον θα επενδύσετε στο DGRW.eu. Αν όμως αποφασίσετε να το κάνετε και θέλετε να το δοκιμάσετε, πάμε να δούμε και τον τρόπο για να το κάνουμε δικό μας, που είναι πολύ απλός τεχνικά. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας από τη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε DGRW.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις, απορίες, ζητώ σε δούμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.